Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 1. Μαζί θα δούμε και απόψε αναλυτικά τις ειδήσεις από ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο. Και θα ξεκινήσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ και τη ληστεία των 300.000 ευρώ στα άσπρα σπίτια στην παραλία του Διστόμου. Εκεί λοιπόν έχουμε καινούργιες πληροφορίες από την ελληνική αστυνομία, η οποία όπως υποστηρίζει πρόκειται για μια ακόμη μεγάλη χρηματοδότηση μεικτών τρομοκρατικών ομάδων. Οι αστυνομικοί φοβούνται μάλιστα ότι βρισκόμαστε πριν από την εκδήλωση σοβαρής και επικίνδυνης τρομοκρατικής ενέργειας. Από τις πρώτες αναλύσεις των βίντεο από το κλειστό κύκλωμα της τράπεζας και παρά τη φανερή μεταμφίεση των δραστών, οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας έχουν διακρίνει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στον καταζητούμενο Βασίλη Παλιοκώστα. Συμπληρώνουν μάλιστα πως υπάρχουν ενδείξεις για αιματηρή ένοπλη επίθεση σε βάρος αστυνομικού στόχου, εγκαταστάσεων ή εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και το ενδεχόμενο απαγωγής προσώπων που προέρχονται από αυτές τις ομάδες εργαζομένων. Όλα αυτά ως αντίπεινα στη σύλληψη και τον τραυματισμό του Νίκου Μαζιώτη. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η κινηματογραφική ληστεία αμελία κοντά στις 300.000 ευρώ είναι καρμπών σε μεθοδολογία και πρόσωπα, με λίγες απουσίες σαν αυτές που εκδηλώθηκαν στις Πέτσες, στο Σικούριο της Λάρισας και πρόσφατα σε Μαραθώνα και Σαρονίδα της Αττικής. Η αστυνομία λέει ξεκάθαρα πως είναι ποινικοί τρομοκράτες της ομάδας Παλαιοκώστα και Μαζιώτη. Ισχυρίζονται μάλιστα και συμπληρώνουν ότι τα ίδια πρόσωπα αποτελούν και το υποστηρικτικό δίκτυο κάλυψης της καταζητούμενης πλέον Παναγιώτας Ρούπα, καθώς επίσης και του Χριστόδουλου Ξηρού. Οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας είναι σχεδόν βέβαιοι ότι ανάμεσα στους τρεις μεταμφιεσμένους δράστες που έκατσαν για τουλάχιστον 20 λεπτά στο εσωτερικό της τράπεζας ήταν και ο καταζητούμενος Γιώργος Πετρακάκος. Ένας ακόμη 44χρονος πρώην ποινικός, ενώ δεν αποκλείουν συμμετοχή ακόμη και του ίδιου του Βασίλη Παλιοκώστα. Από τις πρώτες αναλύσεις των βίντεο από το κλειστό κύκλωμα της τράπεζας, αν και είναι φανερή η μεταμφίεση των δραστών με περούκες, μουστάκια και υπογένεια, οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας έχουν διακρίνει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο συγκεκριμένο καταζητούμενο. Οι ληστές κινήθηκαν σε νομούς που φαίνεται ότι γνωρίζουν καλά, καθώς έχουν δράσει αρκετές φορές και ενδεχομένως έχουν και κρυσφύγετα εκεί. Δηλαδή, μιλάμε για τον νομό Κορινθίας, Αχαΐας και Αργολίδας. Ας δούμε όμως ξανά το ιστορικό της ληστείας όπως έγινε χθες. Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην παραλία Διστόμου λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι και άρπαξαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάνω από 300.000 ευρώ. Φεύγοντας, πήραν όμηρο τον ταμείο της τράπεζας, τον οποίο και έριξαν στη συνέχεια στη θάλασσα. Να δούμε όμως αναλυτικά το χρονικό. Η ληστεία έγινε στις 2 παρα 5 το μεσημέρι της Παρασκευής, την ώρα που έκλεινε το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην παραλία του Διστόμου, στα άσπρα σπίτια. Τρεις άγνωστοι νεαρής ηλικίας, οι οποίοι φορούσαν μαύρα ρούχα, εισέβαλαν στην τράπεζα την ώρα που άνοιγε το χρηματοκιβώτιο και παρέμειναν μέσα στο κατάστημα για 20 περίπου λεπτά. Πήραν πάνω από 300.000 ευρώ, αλλά φοβούμενοι ότι κάποιος είχε πατήσει το κουμπί του κρυφού συναγερμού, άρπαξαν τον 35χρονο ταμεία και βγήκαν από το υποκατάστημα κρατώντας τον ως ασπίδα. Οι δύο δράστες κρατούσαν πιστόλια και ο ένας βαρύ όπλο. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο τύπος. Μπήκαν στο κλεμμένο τζιπ, ένα μαύρο RAV που τους περίμενε απ' έξω, και διέφυγαν. Κατόπιν άφησαν και έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο στην παραλία ποταμή, σε απόσταση 4 μόλις χιλιόμετρα από την τράπεζα. Το τζιπ φαίνεται πως είχε κλαπεί πρόσφατα, γιατί δεν είχε καν δηλωθεί η κλοπή του. Οι ληστές διέφυγαν με φουσκωτό σκάφος προς την Κόρινθο, παίρνοντας μαζί τους και όμηρο τον ταμείο, όπως σας προείπαμε. Όπως έγινε γνωστό, τον πέταξαν στη συνέχεια στη θάλασσα 100 μέτρα πριν από την παραλία του Κιάτου, ενώ οι ίδιοι βγήκαν στην παραλία Λουτρών στο Ξυλόκαστρο. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα είπε ο 35χρονος ταμείας στους αστυνομικούς, μόλις τον έριξαν στη θάλασσα, του είπαν και τώρα κολύμπα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το σκάφος είχε δέσει στο λιμανάκι της παραλίας στην Αντίκυρα από χθες το βράδυ. Στη συνέχεια, οι δράστες μπήκαν σε δύο αυτοκίνητα, ένα άσπρο και ένα κόκκινο, και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στους νομούς Αργολίδας, Αχαΐας και Κορινθίας, με μπλόκα σε όλους τους δρόμους, ενώ στις έρευνες παίρνει μέρος και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Οι αυτόπτες μάρτυρες έχουν πει πως οι ληστές ήταν πολύ άγριοι και φώναζαν και έβριζαν διαρκώς την ώρα που εισέβαλαν στην τράπεζα.
Την ώρα εκείνη ήταν περίπου 10 άτομα μέσα στο κατάστημα, οι οποίοι μάλιστα ξάπλωσαν και έμειναν μπρούμητα στο πάτωμα καθ' όλη τη διάρκεια της ληστείας. Τους φώναζαν οι ληστές συνέχεια να πετάξουν τα κινητά τους τηλέφωνα, τα κλειδιά των αυτοκινήτων τους στα πορτοφόλια και τα κινητά. Η διευθύντρια της τράπεζας, μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φώναζε διαρκώς: «Μην πειράξετε τους ανθρώπους». Αφού πήραν τα χρήματα, οι άγνωστοι γύρισαν προς τον ταμείο και του είπαν: «Προχώρα, εσύ θα έρθεις μαζί μας». Σε ασύλληπτους τρομοκράτες πέφτουν τώρα οι υποψίες της αστυνομίας, καθώς η ληστεία στην Εθνική Τράπεζα στο Δίστομο έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη ληστεία που είχε σημειωθεί σε τράπεζα στις Πέτσες το καλοκαίρι του 2012 και φέρεται να την είχε διαπράξει η ομάδα του Μαζιώτη. Σε αυτή την περίπτωση οι δράστες είχαν διαφύγει από το νησί με ταχύπλο, το οποίο είχαν κάψει στην απέναντι ακτή της Πελοποννήσου σε περιοχή της Αργολίδας. Από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό των ασύλληπτων μελών της ομάδας Μαζιώτη και μάλιστα με τη συμμετοχή του νούμερο 1 καταζητούμενου σήμερα στην Ελλάδα, του Βασίλη Παλιοκώστα. Στην αστυνομία κάνουν λόγο για ληστεία με πρωτοφανή οργάνωση και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων αστυνομικών, οι δράστες χτύπησαν στο δίστομο ώστε να μπορέσουν να φύγουν για Πελοπόννησο και να μην προλάβει η αστυνομία να στήσει μπλόκα στην απέναντι πλευρά. Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάμε κυριολεκτικά σε μια απίστευτη είδηση που έρχεται από την πόλη της Λαμίας. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο νεαρές λαμιώτισες τη νύχτα που μας πέρασε στο κέντρο της πόλης, μιας και δέχτηκαν επίθεση από επίδοξο βιαστή. Η πρώτη επίθεση έγινε στις 3 τα ξημερώματα στην Οδό Αθηνών, στο ύψος των σιδηροδρομικών γραμμών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νεαρή γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της όταν ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από τον επίδοξο βιαστή. Ο δράστης την άρπαξε από το λαιμό και προσπάθησε να τη βιάσει. Η κοπέλα άρχισε να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια με όση δύναμη είχε. Ο δράστης, φοβούμενος ότι θα βγουν οι γείτονες, εγκατέλειψε την προσπάθεια και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Η κοπέλα δεν είχε κινητό και σταμάτησε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου ειδοποίησε την αστυνομία για την επίθεση. Αμέσως άρχισαν οι αναζητήσεις για έναν μελαμψό νεαρό με κόκκινο μπλουζάκι και λευκό παντελόνι. 20 λεπτά αργότερα γίνεται η δεύτερη επίθεση. Αυτή τη φορά στη συμβολή των οδών Λεωνίδου και Κανάρη στο κέντρο της Λαμίας. Μια άλλη νεαρή λαμιώτισσα που επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά της τα ξημερώματα έγινε θύμα στα χέρια του επίδοξου βιαστή. Η κοπέλα αντιστάθηκε και αυτή με όση δύναμη είχε, ενώ ταυτόχρονα καλούσε σε βοήθεια. Ο δράστης τη χτύπησε, την έβρισε χυδαία, της άρπαξε την τσάντα και εξαφανίστηκε, χωρίς να ολοκληρώσει το σκοπό του. Σοκαρισμένη η κοπέλα ενημέρωσε την αστυνομία που ήδη είχε κινητοποιηθεί από την προηγούμενη επίθεση. Λίγα λεπτά αργότερα, κοντά στο σημείο της δεύτερης επίθεσης, έφτασε το πλήρωμα ενός περιπολικού του αστυνομικού τμήματος Φθιώτιδας και εντόπισε μέσα σε ένα στενάκι τον επίδοξο βιαστή. Οι αστυνομικοί βγήκαν, τον περικύκλωσαν και του φώναξαν να βγει έξω από την κρυψώνα του. Ουσιαστικά είχε κρυφτεί σε έναν ακάλυπτο χώρο από ακατοίκητο σπίτι μέσα στα χόρτα. Οι αστυνομικοί όμως τον είδαν και στη συνέχεια τον συνέλαβαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αστυνομική διεύθυνση, για έναν Ρουμάνο ηλικίας περίπου 25 ετών, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές και είχε απαγόρευση εισόδου στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις με τα καιρικά φαινόμενα, διότι κυριολεκτικά τις τελευταίες ημέρες η Λαμία, η Φθιώτιδα, η Στερεά Ελλάδα, η περιοχή κυριολεκτικά βράζει. Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Τάσο Αρνιακό, ο οποίος έχει όλες τις λεπτομέρειες και την πρόγνωση του καιρού. Καλησπέρα σας, κύριε Αρνιακό. Καλησπέρα, κύριε Θεριόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας. Πραγματικά, ο δεύτερος αυγουστιάτικος καύσωνας κορυφώνεται αύριο Κυριακή, καθώς περιμένουμε τον υδράργυρο να σκαρφαλώσει στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου στις γνωστές ηπειρωτικές περιοχές, τις οποίες συμπεριλαμβάνεται βεβαίως και ο νομός Φθιώτιδας, αλλά και Ευβοίας και Στερεάς Ελλάδας και βεβαίως οι πόλεις της Λαμίας, της Άμφισσας, της Χαλκίδας, θα είναι περιοχές που θα ανεβάσουν αρκετά υψηλά τον υδράργυρο. Επίσης, υψηλά ο υδράργυρος θα ανέβει και σε περιοχές και παραθαλάσσιες, όπως είναι η Ικαία και το Γαλαξίδι. Βεβαίως, εκεί που τα πράγματα θα είναι πολύ καλά, δεν το συζητάμε, είναι το Καρπενήσι, που δεν θα καταλάβει τίποτα από αυτή την κατάσταση, καθώς οι θερμοκρασίες εκεί θα είναι χαμηλότερες. Πάντως, θέλω να πω ότι υπομονή μέχρι και αύριο το μεσημέρι, οπότε από την Δευτέρα και μετά, από την Κυριακή το βράδυ για την ακρίβεια και μετά, θα φυσήξει ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο που θα φτάσει στα 6 με 7 μποφόρ, οπότε θα διώξει τον καύσωνα και θα τον στείλει από εκεί ουσιαστικά που ήρθε, από την Αφρική. Είναι παρήγορο ότι και οι αρχές της καινούργιας εβδομάδας θα μείνουν με χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες, με 34-35 βαθμούς Κελσίου το πολύ,
Ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη πτώση στους 32 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μικρή άνοδος του υδραργύρου θα παρατηρηθεί από την Πέμπτη και μετά, αλλά όχι σε επίπεδα πάνω από τους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Με αυτές τις θερμοκρασίες θα φτάσουμε μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και την επόμενη Δευτέρα, οπότε υποδεχόμαστε πια το Σεπτέμβρη. Οπότε μιλάμε για τον τελευταίο μεγάλο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, ναι, τουλάχιστον βέβαια, για τους θερινούς μήνες. Όπως και να είναι, δεν έχουμε κι άλλο καύσωνα τους σημερινούς μήνες. Στους θερινούς μήνες έχουμε πάντα καύσωνες, αλλά πέρα από αυτό η μέρα μικραίνει συνεχώς, η νύχτα μεγαλώνει, οπότε και η θερμοκρασία δεν θα έχει τόσες ώρες για να ανέβει υψηλότερα. Δεν περιμένουμε σαραντάρια τον Σεπτέμβρη. Θα είναι ένα ζεστό Σεπτέμβρη με 36-37, δεν αποκλείται και 38 ακόμα, αλλά όχι σαραντάρια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Στεριόπουλε. Γεια σας. Στη Φθιώτιδα βρέθηκε σήμερα ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Τέρενς Κουίκ, και πιο συγκεκριμένα στο Ρεγκίνι και τον Προσκυνά. Το είχαμε προαναγγείλει, είχαμε μιλήσει και μαζί του. Να συνδεθούμε ξανά τηλεφωνικά για να δούμε τι αποκόμισε από την αυτοψία αυτή που έκανε σήμερα. Καλησπέρα, κύριε Κουίκ. Καλησπέρα σας. Τώρα, το μόνο που δεν μπόρεσα να μάθω είναι αν το Ρεγκίνι γράφεται με γάμα κάμπα ή ο γάμα. Είναι γάμα γάμα. Α, εντάξει. Ήδη μου λένε και αυτό εδώ είναι ένα ζήτημα. Αλλά το ζήτημα το δικό τους είναι. Είναι γεγονός ότι νίκια και συγκατοίκηση, τα επιδόματα αυτά προχώρησαν, πληρώνονται, δεν έχουμε κρεμότητες. Ρυθμίστηκε και η ποσόστοση σε ό,τι αφορά την εγγύηση, τη συμμετοχή του 80% σχέση με το 20% για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά έχει περάσει ένας χρόνος και ακόμα δεν έχει φτάσει και χέρι ούτε ένας φάκελος για να αρχίσουν να αποκαθίσταται οι ζημίες. Δηλαδή η εκκλησία, ακόμα το καμπαναριό, είναι έτσι όπως θέλουν μετά τους σεισμούς. Μίλησα με την κυρία, την επίτροπο, θα πω έτσι, η οποία συμβαίνει να είναι και σύζυγος του Προέδρου και η μάνα του παπά, του ιερέα. Ναι. Άρα εκεί πραγματικά έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις, οι οποίες κυρίως οφείλονται, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, από το Υπουργείο του κυρίου Χρυσοχοίδη. Μου είπαν και κάτι άλλο, το οποίο με εντυπωσίασε. Να είναι καλά οι Κεφαλονίτες. Και λέω, τι εννοείται? Εάν δεν είχε γίνει ο σεισμός στην Κεφαλονιά, δεν θα μπαίναμε κι εμείς καροτσάκια από πίσω ώστε γρήγορα να λυθούν κάποια ζητήματά μας. Πολύ σωστά σας τα είπαν. Και ομολογώ ότι λέω, είναι δυνατόν να έχουμε Ελλάδες πολλών ταχυτήτων κι άμα ο Μεγαλοκαρχαρίας πάθει μια ζημιά, άντε να κολλήσει από πίσω και η Μαρίδα? Δηλαδή το θεωρώ τραγικό για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι σε μια περιοχή που τι καταγράφει? Μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Δεν έχουν οικοδομή. Δεν έχουν καπνά. Η πρωτογενή τους παραγωγή είναι πανάκριβη πλέον. Κρινιάξανε πάρα πολύ σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης, με τα λοιπάσματα, με τα φυτοφάρμακα. Και με κοιτάγανε και μου λέγανε, εσύ ως βουλευτής τι μπορείς να κάνεις? Καταλάβατε, κύριε. Τι να κάνετε κι εσείς, δεν είστε Θεός? Όχι, αυτό που πρέπει να κάνω όμως είναι να υψώσω επικοινωνιακά τη φωνή μου όσο πάει σε σχέση με το τεράστιο πρόβλημα της ενεργείας το οποίο μου θέσανε. Παρόλο που κρατάνε κάποια παιδιά στον τρόπο του, εγώ γνώρισα τον νέο αντιπρόεδρο εκεί της κοινότητας, που είναι ένα νέο παιδί ηλεκτρολόγου. Σας είπανε ότι όταν έγινε ο σεισμός, έφτασε εκεί κλιμάκιο, είχε πάει και ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Ταϊκούρας, άρχισαν τις εξαγγελίες, τους έλεγαν μην ανησυχείτε, γρήγορα θα έρθουν τα λεφτά και οι αποζημιώσεις φτάνουν και τους βρήκαν οι βροχές την προηγούμενη σεζόν και είχαν φτάσει Οκτώβριος και Νοέμβριος και ήταν όλοι έξω από τα σπίτια τους, ήταν διαφορετικά. Και αν, όπως πολύ σωστά σας είπαν, δεν είχε συμβεί και ο επόμενος σεισμός στο Ιόνιο, θα ήταν ακόμη εκτός νυμφώνος. Πρέπει να σας πω ότι μου εκφράσανε πολύ έντονα την ησυχία τους ότι σε τρεις μέρες έχουμε φθινόπωρο, ότι μπαίνουμε πλέον και σε μία περίοδο βροχοπτώσεων. Και ότι χωρίς να έχει ανοίξει ούτε ένας φάκελος για τις αποζημιώσεις, για να μπορέσουν να κάνουν οι άνθρωποι τις επισκευές, για αυτές τις αποζημιώσεις μιλάω. Γιατί είπαμε, νίκια και συγκατοίκηση τα έχουν πληρωμένα. Αλλά θα έχουν ζήτημα το χειμώνα. Θα έχουν τεράστια ζήτημα. Μα το θέμα όλο, όπως πολύ σωστά το περιγράφετε, γίνεται για να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους. Όχι για τις προσωρινές εξυπηρετήσεις.
Ακριβώς, όπως θα έλεγε η Σεριόπουλε. Δηλαδή το ζήτημα το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή δεν είναι το αν θα πάρει το επίδομα του ενοικίου, που καλώς το πήρανε και καλά το πήρανε γρήγορα, είναι το πώς θα αποκαταστήσουν τις ζημίες. Και επιτρέψτε μου να σας πω, και όσο και αν αυτό μπορεί κάποιος να τους πειράξει, να τους δείξει, να μου πούνε άρε γραφικέ αυτά που λες. Με ενοχλεί να βλέπω το καμπαναριό της εκκλησίας να είναι σε αυτή την κατάσταση, όταν βλέπω τι γίνεται με τους τσιχαντιστές δεξιά και αριστερά. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ το βάζω και εκεί το θέμα, χωρίς να είμαι κανένας ιδιαίτερα θρήσκος. Και πολύ σωστά, το βάζετε. Μια χαρά το βάζετε. Ωραία. Τώρα, πάμε στον προσκυνά. Προσκυνά τώρα, άλλο εκεί βάσανο. Εκεί κατέθεσα την ερώτηση για λογαριασμό Βάσου Δημητράντζου, τη πολιτευτού μα. Και ήταν μαζί και ο Θόδωρος, ο έτερος πολιτευτής μας. Και πρώην βεβαίως και βουλευτής, έτσι. Ναι. Αλλά ξέρετε. Τι σας είπε ο κύριος Γιαννάρας. Αλλιώς είναι να καταθέτεις μια αίτηση και αλλιώς είναι να πηγαίνεις ως ρεπόρτερ και να βλέπεις από κοντά την κατάσταση. Κύριε Σεργιόπουλε, για 800 μέτρα δεν θα χάσουμε την ψυχή ενός ανθρώπου εκεί, ενός παιδιού, όταν ακριβώς επάνω στη στροφή, ακριβώς επάνω στο στενό δρόμο είναι και η παιδική του συγχαρά. Έτσι. Θα τρέχουν και δεν προλαβαίνουν. Κύριε Σεργιόπουλε, επειδή είναι καθαρά θέμα ξοχοίδι εδώ, θέτω θέμα ποινικών ευθυνών αν πάει οποιοδήποτε κάτοικο στο παραμικρό από φορτηγά και προσέξτε, και με επικίνδυνα φορτηγά. Όταν περνάνε από εκεί προπάνια, όταν περνάνε από εκεί πετρέλαια, όταν περνάνε από εκεί βενζίνες, ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να τεινάξει το χωριό στον αέρα. Και μιλάμε για 800 μέτρα, στον οποίο τα 400 μία ευθεία, και είναι και απαλλακρωμένες οι περιοχές αυτές, και 400 πράγματι, έχω ένα ζήτημα, τι ζήτημα όμως, κόστος. Θα πρέπει κάποιος να πληρώσει, για να μπορέσει αυτή την κατοφερική έκθεση. Το πάρκινγκ δίπλα όμως που δεν εξυπηρετεί κανέναν το φτιάχνουν. Το είδα το πάρκινγκ. Και μάλιστα όπως πήγαινε το προσκυνά. Λέω, με σπίτι, αυτό εδώ τι είναι. Γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν η αρχή της κατασκευής ενός δρόμου. Και μου λένε, όχι, είναι πάρκινγκ. Και λέω, πάρκινγκ εξυπηρετήσει τι. Εν πάση περιπτώσει, μου μπήκανε πολλές προτάσεις στο τραπέζι επάνω. Ήταν όλο το χωριό εκεί με τους χάρτες. Να μετακινηθούν τα διόδια, να είναι τα διόδια ένας αρχή και ένας στο τέλος κλπ. Η δική μας άποψη είναι ότι θα πρέπει να γίνει ο παράδρομος όπως πρέπει να γίνει, χωρίς να δημιουργεί ζήτημα θρίλερ στο χωριό. Στο κάτω-κάτω της γραφής, η νέα οδός όταν πήρε το έργο, ταυτόχρονα πήρε και το έργο με την υποχρέωση να κάνει και πάροδο, δηλαδή να κάνει και παράπλευρο δρόμο. Τώρα, αν εννοεί παράπλευρο δρόμο, μπορεί να είναι και αυτό, όπου φορτηγά κατά παράβαση του νόμου θα περνάνε μέσα από το χωριό όπως είναι ο προσκυνάς, τότε με συγχωρείτε πολύ. Και όταν κατά παράβαση του νόμου, να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν σαφείς πινακίδες που απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών πάνω από 2,5 τόνους. Και εκεί γίνεται πάρτι. Η τροχέα με τη σειρά της λέει, κι εγώ έλεος. Δεν προλαβαίνω να τους γράφω όλους. Έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Είμαστε μια μπουκιά άνθρωποι, μισή δύναμη. Τι είναι, πού να πρωτοτρέξουμε. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Κουίκ. Θα πρέπει να θρηνήσουμε άνθρωπο για να αλλάξουν αυτοί. Ό,τι έγινε με το Λούνα Πάρκ στην Ηλιούπολη, αν θυμάστε. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εγώ ομολογώ ότι έβλεπα τους πανταράδες να είναι δίπλα μου και να μου μιλάνε. Και τα μάτια τους δεν ήταν ούτε στο χάρτη, ούτε πουθενά αλλού, παρά στα παιδιά κολλητά στο Λούνα Πάρκ, κολλητά στη λεωφόρο που περνάγαν τα φορτηγά. Αυτό και μόνο μου φτάνει. Το θέαμα δηλαδή που είδα ως δημοσιογράφος πάνω απ' όλα και μετά ως βουλευτής, μου φτάνει για να μπορώ σε ζευγαριό να σηκώσω πάρα πολύ ψηλά τους τόνους επικοινωνίας. Τώρα, η πληροφορία που έχω, ότι εκ μέρους της Νέας Οδού ζητήσαν να έχουν συνάντηση με τους αρμόδιους. Αυτό εγώ το εγγράφω στα παράθυρα των υποδημάτων μου, διότι αν δεν υπάρχει έτοιμη λύση, βούληση να φτιαχτούν αυτά τα 400-800 μέτρα, καλύτερα μην κάνουν τη συνάντηση. Και αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα κάνει και ο σύλλογος της περιοχής, ο σύλλογος, είναι ότι θα προσφύγει πια στη δικαιοσύνη. Αφού δεν μπορεί να βρει άκρη μέσω των οικείων βουλευτών, ή της περιφέρειας ή του Δήμου, που ο Δήμος βέβαια
να ξέρετε ότι έχει βγάλει ένα σωρό αποφάσεις οι οποίες βεβαίως είναι καταδικαστικές για την όλη κατάσταση. Αλλά ελάτε τώρα, τι να σου κάνει ο Δήμος το να έχει να παλέψει και αυτό με καρχαρίες, με μεγάλο κατασκευαστή. Ελάτε τώρα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτή η περίφημη πολιτική βούληση λύνει τα πάντα. Όσο δεν υπάρχει, δεν λύνεται και το πρόβλημα. Λοιπόν, κ. Χρυσοχοίδης, αν τον πάρει ο δρόμος κάποια στιγμή να πάει προς τα πάνω, να θυμηθεί ότι δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού υπάρχουν κάποια χωριδάκια. Που άλλο μπορεί να λέγεται Προσκυνάς, άλλο να λέγεται Ρεγκίνη. Το καθένα από αυτά, Υπουργέ μου, έχει το πρόβλημά του. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ξέρει μόνο αυγουστιάτικα να ανακοινώνει εκτός από τα κανονικά διόδια που είναι ζωσμένα σε ολόκληρη την Εθνική Οδό και έχουν κυκλώσει τη φθιότιδα, να ανακοινώνει και τη λειτουργία πλευρικών διόδιων και στο Μπράλο και στο Μόλο. Και έρχονται και τα με τοπικά διόδια της Αγίας Παρασκευής έξω από τη Λαμία. Καλά, φτάνει δηλαδή όλο αυτό το πάρτι με τις εταιρείες και τις κοινοπραξίες. Έχουμε και πλευρικά διόδια για τον κόσμο. Να μην μπορεί να βγει από την πόλη δηλαδή. Η Φθιώτιδα σε μέγεθος 10 και η Λάρισα σε μέγεθος 5 είναι οι δύο νομοί οι οποίοι υποφέρουν, είναι όμοιροι των διοδίων. Δηλαδή ένας κάτοικος του νομού Φθιώτιδας δεν μπορεί να πάει από μια πόλη στην άλλη αν δεν πληρώσει ιδιόδιο. Είναι εκπληκτικό, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, είναι... πραγματικά. Είναι απίστευτο. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, είναι το ότι είμαστε και από τις ελάχιστες χώρες, αν ίσως και μοναδική στην Ευρώπη, όπου έχουμε διόδια κάθε τόσο. Εγώ πάω στην Ιταλία, παίρνω μια κάρτα που μπαίνω στην Εθνική Οδό, στον αυτοκινητόδρομο, και πληρώνω όταν πια βγαίνω, όπου βγω. Και τελειώνει η ιστορία. Εδώ κύριε Κουίκ, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι εδώ τους έχουμε πληρώσει εμείς τους δρόμους και τους κάναμε δώρο. Είναι γεγονός, αλλά εγώ θα σας βάλω και μια άλλη παράμετρο, κύριε Στεργιόπουλε, γιατί ξέρω την ευρύτητα της σκέψης σας. Για αυτούς τους αυτοκινητόδρομους συμμετέχουν και οι νησιώτες με τους φόρους τους. Και αυτό που έχουμε ζητήσει ανεξάρτητοι Έλληνες είναι από τους εργολάβους και διαχειριστές να κοπούνε 10 λεπτά ένα διόδιο, τα οποία θα αποδοθούν για την ναυσιπλοεία, για να είναι φθηνότερο το πετρέλαιο στα καράβια, για να μπορούν τα νησιά να έχουν πλοία. Όπως έχουν αυτοκινητόδρομους στην υπηρετική Ελλάδα να μετακινούνται οι Έλληνες, να μπορούν να το έχουν και στις παραθαλάσσιες περιοχές μας, στις θαλάσσιες περιοχές μας. Το άσχημο είναι ότι ο παραλογισμός... Όχι καπέλο 10 λεπτά, θα κοπεί από τους εργολάβους τα 10 λεπτά. Ναι. Το άσχημο είναι ότι δεν σταματάει αυτός ο παραλογισμός. Ο παραλογισμός του να απλώνουν συνέχεια το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση, κύριε Κουίκ. Να είστε καλά. Εγώ και σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Σκληρές ανακοινώσεις για τη λειτουργία των διοδίων Μπράλου και Μόλου, δηλαδή για τα πλευρικά διόδια, εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ της Φθιώτιδας, αλλά και ο απερχόμενος δήμαρχος Λαμίας, ο κύριος Κοτρονιάς. Την ανακοίνωση την έχω μπροστά μου, θα σας τη διαβάσω. Αναφέρεται προς τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, τον κύριο Σιμόπουλο, και τη Νέα Οδό, ο δήμαρχος. Κύριε, ενημερώθηκα μόλις σήμερα από το Δήμαρχο Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου και τον πρόεδρο της ΠΕΔ για την πρόθεση σας να λειτουργήσετε τα διόδια του Μπράλου μέχρι τον Αύγουστο. Σας υπενθυμίζω την αδυναμία κυκλοφορίας από Λαμία προς Θερμοπύλες και Καμένα Βούρλα από τον παράδρομο και σας γνωρίζω τη δέσμευση του Υπουργού του κ. Χρυσοχοίδη για την έναρξη λειτουργίας διοδίων μετά την ολοκλήρωση του παράδρομου. Για όλα τα παραπάνω σας παρακαλώ να αναθεωρήσετε την απόφασή σας, γιατί θεωρούμε ηθικό και δίκαιο να τηρήσετε αυτό που λέει η κοινή λογική, δηλαδή την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης μέσω του παράπλευρου δικτύου. Αλλιώς θα μας αναγκάσετε, παρά το γεγονός ότι εκπνέει η παρούσα θητεία, να προχωρήσουμε σε ασφαλιστικά μέτρα και κινητοποιήσεις των φορέων και των κατοίκων. Αυτά λέει ο απερχόμενος δήμαρχος ο κύριος Κοτρονιάς. Χθες όμως, εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Σταυρογιάννης είπε κάτι διαφορετικό. Είπε ότι θα σταματήσουμε τον παραλογισμό. Ο κύριος Κοτρονιάς ζητά να μπουν τα διόδια όταν ολοκληρωθεί ο παράδρομος. Ο κύριος Σταυρογιάννης έχει τελείως διαφορετική άποψη. Ας δούμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Σταυρογιάννη εδώ στο κεντρικό δελτίο. Αυτό δεν μπορεί να πάει πουθενά και βεβαίως θα, αυτό το θέμα, επειδή είναι πολύ σοβαρό και μας απασχολεί και θα πρέπει να μας απασχολεί μετά από λίγες ημέρες ή εβδομάδες με την ανάληψη της ευθύνης της διοίκησης του Δήμου, θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να υπάρχει... Να σταματήσει ο παραλογισμός. Ο παραλογισμός. Και να υπάρχει δυνατότητα
πρόσβασης του καθενός από τους δημότες και τους κατοίκους της περιοχής στο σπίτι, στο χωριό του, στο έτσι. Δημοτικό του διαμέρισμα. Και ο τρόπος, σας επαναλαμβάνω για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, κύριε Στεργιόπουλε, είναι απλός. Να υπάρχει ένα μίνιμουμ επίπεδο συνεννόησης. Ας φτιάξουν τους παραδρόμους που έπρεπε να είναι έτοιμοι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, για να έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης, ο κάθε δημότης να πηγαίνει στο σπίτι του χωρίς να χρειάζεται, σας επαναλαμβάνω, να πληρώνει διόδια, τα πιο ακριβά διόδια. Τα πιο ακριβά διόδια, γιατί από την αρχή του χρόνου αυθαίρετα ανέβασαν και τις τιμές. Τα πιο ακριβά ή από τα πιο ακριβά διόδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ένα δίκτυο παράπλευρο, χωρίς έναν εθνικό δρόμο για τον οποίο πληρώνει, φορολογείται ο πολίτης αυτής της χώρας και ο δημότης και ο κάτοικος της περιοχής και του νομού μας, για να μπορεί να πηγαίνει στο σπίτι του. Αυτό ξεκινάει τώρα, αυτός ο παραλογισμός σε ό,τι μας αφορά δεν θα τον ανεχθούμε και δεν θα περάσει, και βεβαίως εξαρτάται από όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, τους δημότες και τους κατοίκους της περιοχής, να πούμε φτάνει, όχι άλλο μέχρι εδώ. Όχι άλλο παραλογισμό, τέλος πάντων. Φτάνει. Όχι άλλο παραλογισμό. Θα βγούμε στον δρόμο, δηλαδή, θα σταματήσουμε τον κόσμο. Να έχουμε τη δυνατότητα, βεβαίως. Θα υπάρξουν δραστικές απαντήσεις σε αυτή την προσπάθεια. Σε μια εβδομάδα αναλαμβάνεται, κύριε Σταυρογιάννη. Σε όλα τα επίπεδα θα υπάρξουν αποφάσεις και απαντήσεις σε αυτούς που θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, να κοροϊδεύουν και να λένε ό,τι θέλουν, και μετά από ένα, δύο, τρεις, πέντε μήνες να τα αλλάζουν όλα. Ας απαντήσει η κυβέρνηση, ο υπουργός, οι βουλευτές που στήριξαν και ψήφισαν εκείνο το νομοσχέδιο, τη σύμβαση παραχώρησης, δεχόμενοι τις δεσμεύσεις του υπουργού και της κυβέρνησης, γιατί ο υπουργός είναι υπουργός μιας κυβέρνησης η οποία αποφασίζει και λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, και η άποψή μου είναι ότι λειτουργεί στηρίζοντας τα μεγάλα συμφέροντα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις στοιχειώδεις ανάγκες ενός άγρια φορολογούμενου λαού, ο οποίος είναι άνεργος, νεόπτωχος και δεν έχει τώρα τη δυνατότητα να πηγαίνει στο σπίτι του παρά μόνο πληρώνοντας. Πληρώνοντας για να μπαίνει και να βγαίνει στο χωριό του και στο σπίτι του. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Είναι παραλογισμός και πρέπει, μαζί με όλα τα άλλα. Μαζί με όλα τα άλλα, βέβαια. Και πρέπει η κοινωνία. Μαζί με τα οικονομικά χαράτσια, μαζί με όλα αυτά. Με τον ένφια και όλα τα υπόλοιπα. Και πρέπει η ελληνική κοινωνία να αντιδράσει. Σε ό,τι αφορά εμάς, θα είμαστε μπροστά και απέναντι σε αυτούς τους παραλογισμούς. Γιατί, όπως είπατε, τα πλευρικά από 25 Αυγούστου, όπως πληροφορούμαστε, είπαν, ναι, και υπάρχουν 25, οι ανακοινώσεις, 28, λένε κάποιοι, 28 ναι, δεν ξέρω πότε είναι, και τα μετοπικά μετά από λίγο καιρό και στην Αγία και Παρασκευή. Αυτό δεν είναι τυχαίο ότι πάνε να τα ενεργοποιήσουν πριν αναλάβουν οι νέοι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές που έχουν εκλεγεί ξανά. Ναι, είδα, πάλι οριακά πάνε να το κάνουν. Είδα, κύριε Στεργιόπουλε, και τις αντιδράσεις των απερχόμενων δημάρχων. Οφείλω να σας πω ότι έστω και με καθυστέρηση, χαίρομαι για αυτές τις αντιδράσεις και ελπίζω να είμαστε όλοι μαζί, και όχι μόνο η αυτοδιοίκηση, και οι εκπρόσωποι των φορέων και οι εκπρόσωποι των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Πάμε τώρα στη Λάρκο, διότι οι τελευταίες ειδήσεις λένε ότι η διοίκηση της εταιρείας έδιωξε κάποιον πατέρα τριών παιδιών για κάποια κατάθεση σε μια δίκη. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Λάρκο, ο κύριος Ανδρέας Κορέτζελος. Καλησπέρα, κύριε Κορέτζελε. Καλησπέρα σας. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Εντάξει, αυτό υπήρχε πριν 6 χρόνια ιστορία αυτή, για μια φωτιά που υπήρχε στο βουνό, στην τοποθεσία Κοκκίνη που έχουμε εμείς εδώ. Δηλαδή η ιστορία αυτή είναι από το 2008 και κληθήκαμε σήμερα να βγάλουμε τα κάστανα στη φωτιά. Εγώ έχω να πω το εξής για το θέμα αυτό, ότι οι τόνοι έχουν πέσει και από τη μεριά της εταιρείας και από τη μεριά τη δική μας. Καταρχήν υπάρχει απόλυση? Για την ώρα όχι. Για την ώρα όχι. Υπήρχε απόλυση, αλλά σε μια τελευταία συνάντηση που κάναμε την Παρασκευή με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας,
Προσπαθήσαμε, τον πείσαμε για ορισμένα πράγματα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, γιατί έρχεται μία εβδομάδα, ας πούμε, για μας, το οποίο θα πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις ανάλογα με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα αυτό. Και θα ήθελα για την ώρα να σεβαστούμε ορισμένα πράγματα και εσείς και εμείς, οι εργαζόμενοι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα που έρχεται. Ωραία. Ουσιαστικά λέτε να κρατηθούν οι τόνοι χαμηλά για να δούμε τις εξελίξεις. Πάντα, και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή και οι νέα συνδικαλιστές που είμαστε στο σωματείο της ΛΑΡΚΟ έχουμε μια γραμμή κοινή. Αυτό φάνηκε και την Παρασκευή. Πάμε πάντα με τη λέξη που λέγεται διάλογος και γι' αυτό έχουμε κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχουμε ανατροπή της απόλυσης αυτής, έτσι? Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν θέλω να προδικάσω κανένα γεγονός, αλλά να ξέρετε ότι η σημερινή διοίκηση της εταιρείας, επειδή έχει πράξει πάρα πολλά και το τελευταίο που έχει κάνει, ας πούμε, οι μονιμότητες των εργολάβων που έσπασε ένα απόστημα 18 ετών με κοινή συνενέση τους εργαζομένους με τη διοίκηση της εταιρείας, είναι ένα επίτευγμα ετών αυτό και δεν θα πρέπει να το μηδενίσουμε. Πράγματι υπήρχε ένα θέμα. Όταν ήρθα όμως σε επαφή με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας, του εξηγήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να λιθοβολείται από πολιτικούς ή από οτιδήποτε άλλο και με το δίκιο του δηλαδή να δυσανασχέτησε σε πολλά πράγματα. Αλλά όταν ήρθα σε επαφή με τους εργαζόμενους, μπήκε μια κοινή συνισταμένη και μια κοινή λογική και περιμένουμε από εβδομάδα να είναι όλα τα πράγματα καλά. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε, κατά τη δική σας εκτίμηση, καλή εξέλιξη των πραγμάτων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι σημαντικό βέβαια και αυτό το οποίο λέτε εσείς, αλλά υπάρχει και ένας άνθρωπος, ένας πατέρας τριών παιδιών, που αν δεν έχει κάνει κάτι το τόσο τρομακτικό, ας μην χάσει τη δουλειά του. Κύριε Στεριόπουλε, στο εργοτάξιο το δικό μας και στο εργοτάξιο που, ας πούμε, κάνω διοίκηση συνδικαλιστική εγώ, δεν θα υπάρξει καμία απόλυση όσο είναι και η παράταξη Δάκη, αλλά όσο είναι και εγώ στο τιμόνι του σωματείου αυτή. Δηλαδή το έχω ορκιστεί στον εαυτό μου ότι εκτός βέβαια και αν υπάρχει δολιοφορά, αν υπάρχει κλοπή, αν υπάρχει κάτι τέτοιο το οποίο είναι ενάντια και σε συγχωρείτε τα δικά μας. Έτσι να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Σωστά. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι ο πρώτος που θα μπει μπροστά και θα καταδικάσει το γεγονός θα είμαι εγώ. Αλλά για τέτοιες περιπτώσεις όπως είναι του συναδέλφου, να ξέρετε ότι εγώ θα τραβήξω τα άκρα. Αν δεν αφαιτηθούν κάποια πράγματα. Και πραγματικά την Παρασκευή είχαμε μία πάρα πολύ καλή επικοδομητική συζήτηση με τον πρόεδρο μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση αυτή. Να σας πω κάτι, κύριε Στεριόπουλε. Επειδή βλέπω τώρα στο κανάλι σας ότι κυκλοφορούν πολιτικοί, πολιτευτές, βουλευτές. Ναι, με αφορμή την εθνική συνδιάσκεψη της ΟΝΕΔ έχουν παρελάσει όλοι. Τι να κάνουμε. Επειδή είμαι και εγώ στον χώρο αυτό τη ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία και τη ΜΑΚΗ, γιατί από εκεί ξεκίνησα εγώ από τη ΜΑΚΗ και οι σημερινοί πολιτευτές και βουλευτές, κάποιοι που είναι νεαροί στην ηλικία, με βρήκανε στην παράταξη. Δεν του βρήκα. Ναι. Με βρήκανε. Συζητάνε και τα οικονομικά τη χώρα και δεν συζητάνε και το ξεπούλημα τη χώρα αυτή τη στιγμή, οι κύριοι αυτοί που κάνουν τη συνδιάσκεψη στην ΟΝΕΔ. Τα έχω εδώ μπροστά μου όλα, ναι, τα έχουν βάλει όλα στο τραπέζι. Ναι, αλλά τι του αγγίζει περισσότερο η οικονομία τη χώρα? Πώς αυτή η οικονομία τη χώρα από τη στιγμή που ξεπουλάνε τη χώρα? Έκανα ένα εύλογο ερώτημα σε όλους τους Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, σε όλους τους πατριώτες μας, αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται σε κάμερα βούρλα. Εκτός και αν ήρθαν για να κάνουν τουρισμό. Αν ήρθαν για να κάνουν τουρισμό, μπορούσαν να πάνε κι αλλού. Και να μην μιλάμε για οικονομικά ζητήματα από τη στιγμή που έχει ξεπουληθεί η μισή χώρα. Και όλοι οι Έλληνες είναι για φυλακή. Αυτή είναι η πολιτική που παράγει η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ. Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Είναι πολύ εύστοχη η παρέμβασή σας, κύριε Κορέτζελε. Την επικροτώ και εγώ, διότι παρακολουθώντας τις προηγούμενες δύο ημέρες όλα αυτά τα οποία περιγράφετε, δεν άκουσα τίποτα για όλα αυτά. Ή εκτός και αν στην παράταξη που ανήκω εγώ έχουν βγάλει στα πλαίσια, ας πούμε, της τουριστικής περίοδου να υπάρχει τουρισμός. Αν υπάρχει τουρισμός, θα γραφτώ και εγώ, γιατί εγώ διακοπές δεν έχω πάει πουθενά και δεν μου βγαίνουν τα οικονομικά. Και από φέτος που θα σπουδάσω και το παιδί μου, θα είμαι πολύ μειον. Αν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα στην παράταξή μου και στη Νέα Δημοκρατία, να λέμε και να κάνουμε τουρισμό για να παράγουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλουμε εμείς, τότε τι να πω.
Το μόνο που άκουσα που δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό και μου έκανε λίγο εντύπωση είναι αυτό που λέτε για τον τουρισμό από τον Υπουργό Πολιτισμού, ότι έριξε ευθύνη πάλι στους πολίτες για την ατομική ευθύνη του καθενός. Σαν να έλεγε πάλι αλλιώς με άλλα λόγια αυτό που έλεγε ο Πάγκαλος ότι μαζί τα φάγαμε. Ξέρετε, ο κύριος Στασούλας αυτό είπε. Αλλά όταν τον ρωτήσαμε μετά, και θα τα δούμε στη συνέχεια του Δελτίου, τι έχουν γίνει για τα αναξιοποίητα τουριστικά μνημεία σε ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα, μας είπε μόνο ότι περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις καλές, τίποτα άλλο. Πρόσφατο παράδειγμα και το μεγαλύτερο φάουλ που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση τώρα, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά φάουλ, είναι με τον Ένφια. Σβήνουν, γράφουν, ξανασβήνουν, ξαναγράφουν και κατά τα άλλα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη, που δεν είναι πρόβλεψη μάλλον, μεταφέρω αυτό που μου λένε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι ψηφοφόροι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι αν είναι κάτι που θα ρίξει το Σαμαρά, λέει, πριν τα Χριστούγεννα, είναι αυτό που έκανε με τον Ένφια. Έχουν οργιστεί μέχρι και τα στελέχη του κόμματος. Η επιτυχία ενός αρχηγού είναι οι συνεργάτες του. Δυστυχώς ο Αντώνης Σαμαράς, συνεργάτες που έχει δίπλα, δεν θέλω να καταδικάσω όλους, αλλά οι περισσότεροι δεν κάνουν για την κυβέρνηση. Κύριε Κορέτζελε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Είσαι αγρότης. Κάνε πράξη τα σχέδιά σου με τα δάνεια του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ύψους 253 εκατομμυρίων ευρώ από την Εταιάν ΑΕ και την Τράπεζα Πειραιός. Το καλοκαίρι που ο Άι Βασίλης κάνει διακοπές, τα δώρα τα φέρνει η Ραβένα. Με εκπτώσεις έως και 73% και 24 άτοκες δόσεις, καλό καλοκαίρι. Ραβένα, στα πλακάκια και είδη υγιεινής, νούμερο 1. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Η ψαροταβέρνα Ο Μπάμπης βρίσκεται δίπλα στο κύμα στην παραλία Αλικής Βιωτίας. Προετοιμασμένος πάντα για την όρεξή σας με φρέσκο ψάρι και κρέας όλο το χρόνο. Η ψαροταβέρνα Ο Μπάμπης σας διασκεδάζει κάθε Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Ψαροταβέρνα Ο Μπάμπης με τα πιο νόστιμα θαλασσινά. Πολυτέλεια. Ξεχωριστό design. Υψηλές προδιαγραφές. Ποιοτικές λύσεις. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Σε ένα χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε είδη υγιεινής, υδραυλικά, θέρμανση, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου και κουζίνας, ντουλάπες δωματίων, τζάκια. Μεγάλες προσφορές, ευκολίες πληρωμής. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Μπορούμε και κάνουμε τη διαφορά.
Πάμε τώρα να δούμε αυτό ακριβώς που συζητήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κορέτζελο, την τοποθέτηση του Υπουργού Πολιτισμού, του κυρίου Τασούλα, στην Εθνική Συνδιάσκεψη της ΟΝΕΔ στα Καμένα Βούρλα. Τι είπε δηλαδή? Μίλησε για την ατομική ευθύνη, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τους νέους της ΟΝΕΔ. Ας τον ακούσουμε. Ήταν μια τοποθέτηση που έμοιαζε λίγο με αυτό που είχε πει ο κύριος Πάγκαλος, ότι μαζί τα φάγαμε. Θέλω να πω ότι είναι βασικό να καταλάβουμε ότι όλα αυτά δεν συμβαίνουν με το ζόρι. Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα στη χώρα. Έχει να κάνει με την έννοια της ατομικής ευθύνης. Υπάρχει πρόβλημα με την ατομική ευθύνη σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μία αλλεργία με την ατομική ευθύνη. Προτιμούμε αυτούς που μας λένε, γιατί υπόθηκε για δημαγωγούς προηγουμένως, πολύ σωστά, προτιμούμε να μας χαρακτηρίζουν θύματα μιας καταστάσεως παρά φταίχτες. Αν το αναλύσετε, παιδιά, από πλευράς ξεφτύλας, είναι χειρότερο να είσαι θύμα από φταίχτης. Είναι προτιμότερο να φταίς παρά να είσαι μονίμως θύμα. Παρά τα αυτά, πολλοί αρέσκονται να τους αποκαλούν θύματα συνωμοσιών, θύματα κοροϊδίας, μόνιμης κοροϊδίας, θύματα ξεγελάσματος. Και επαναλαμβάνω, είναι πολύ πιο υποτιμητικό για κάποιον ως πολίτης, ως σύνολο, ως λαός, να είναι θύμα παρά να έχει ευθύνη για την ψήφο του ή για τις αποφάσεις του. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η δυσανεξία, αυτή η αλλεργία με την έννοια της ευθύνης. Όταν 100.000 άνθρωποι μουτζώνουν τη Βουλή, ερωτώ τι μουτζώνουν? Αυτό που μόλις πριν 5, 3, 2 μήνες ψήφισαν οι ίδιοι. Όταν στην πολιτική της Ελλάδος δεσπόζει η οικογενειοκρατία, ας πούμε, για να πω κάτι κοινωνικός ενδιαφέρον, αυτό δεν γίνεται με το ζόρι. Δεν μπορεί να λέμε ότι στην πολιτική δεν μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι και την ίδια στιγμή εμείς να ψηφίζουμε τους γιους και τις κόρες των πολιτικών που τους ψηφίζουμε οικειοθελώς και ενθουσιωδώς, οριζοντίως, σε όλα τα κόμματα. Δεν γίνεται στη μεγάλη κρίση της Ελλάδος ο λαός να έχει ταρακουνηθεί από αυτή την κρίση και στις ευρωεκλογές πριν λίγους μήνες, όταν είχαμε στα ψηφοδέλτια καθηγητές, εμείς να ψηφίζουμε κάποιους άλλους, με τη θέλησή μας. Και δεν γίνεται κάνοντας αυτά να μας ικανοποιούν αυτοί που μας λένε ότι φταίνε μονίμως κάποιοι άλλοι. Πρέπει να επανασχεδιάσουμε τη σχέση μας με την ατομική ευθύνη. Είναι πολύ γοητευτική η ατομική ευθύνη, παιδιά, μη σας φοβίζει. Είναι τόσο γοητευτική που έχω καμιά φορά την τάση να αναλαμβάνω μεγαλύτερες ευθύνες από ό,τι μοναλογούν. Και σε πείσμα της κυρίαρχης νοοτροπίας. Με ρωτάνε για τον ένφια. Έγιναν λάθη. Ποιος φταίει? Η νομική υπηρεσία? Το λογισμικό? Και αυτός που φταίει τι θα γίνει για το φόρο των ακινήτων? Και λέω, με ρωτάτε για την ευθύνη του λάθους σε μια χώρα που θεωρείται λάθος η ευθύνη. Κάνω λοιπόν το λάθος, συνεχίζω να απαντάω, να σας πω ότι φταίω κι εγώ. Γιατί κι εγώ ψήφισα τον ένφια και δεν πρόσεξα το άρθρο 4, τις απότερες επιπτώσεις που είχε. Και να δείτε ότι πολλοί θα μου γκρινιάξουν που είπα ότι φταίω κι εγώ που το ψήφισα. Γιατί δεν γίνεται οι βουλευτές που το ψηφίζουν μετά να λένε ότι φταίει το Υπουργείο Οικονομικών ή ένας τεχνοκράτης? Δεν γίνεται ούτε ο πολίτης να μην φταίει, ούτε ο βουλευτής να μην φταίει, διαχρονικά μιλάω, ούτε ο πρωθυπουργός να μην φταίει, ούτε κανείς να μην φταίει σε αυτή τη χώρα και να είμαστε σε αυτά τα χάλια. Δεν γίνεται. Και δεν αρκεί ένας πρωθυπουργός ούφο, όπως ήταν ο Παπανδρέου, για να καταρρεύσει μια χώρα. Δεν αρκεί ένα ούφο. Πολιτισμός είναι να καταλάβουμε ότι μεγαλουργούμε αυτές τις σύντομες περιόδους που είμαστε άνθρωποι που αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Κάποιος μίλησε για μάζα. Όταν είμαστε μάζα,
Δεν πάμε καλά. Όταν κυριαρχεί η έννοια του ατόμου που έχει αίσθηση της ατομικής του ευθύνης και αίσθηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του, όπως είπε πολύ σωστά ο συνήγορος του Δημότη, τότε πάμε πολύ καλά. Και δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο, όπως ελέγχθη πριν, στο γεγονός ότι είμαστε η χώρα που γέννησε τον Σοκράτη, τον Δημοσθένη, τον Θεμιστοκλή. Βεβαίως είμαστε αυτή η χώρα. Αλλά είμαστε η χώρα η οποία καταδίκασε σε θάνατο τον Σοκράτη, εξόρισε τον Δημοσθένη και καταδίκασε σε θάνατο τον Θεμιστοκλή. Είμαστε η ίδια χώρα, συγχρόνως, και τα δύο. Και αυτή η πάλη, μεταξύ της καλής και της κακής δικής μας συμπεριφοράς, πρέπει πάντα να γέρνει προς την καλή συμπεριφορά. Έχουμε και τις σκοτεινές και τις φωτεινές πλευρές. Και δεν πρέπει να καταδέχεστε αυτόν το ρήμα. Δεν πρέπει να καταδέχεστε να σας κολακεύει ο δημόσιος λόγος που σας αφαιρεί την ευθύνη. Πρέπει να διεκδικείτε ευθύνη μεγαλύτερη από ό,τι σας αναλογεί. Υπάρχει μια υπερβολική φράση που λέει «Μετά τα 18 του χρόνια κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος ακόμη και για τη φάτσα του». Υπερβολή. Θέλει να δείξει όμως ότι πρέπει να νιώθουμε ότι ευθυνόμαστε. Το έχουν πει και άλλοι καλύτερα από μένα, και ο Καζαντζάκης. Αυτά είπε ο κύριος Στασούλας για την ατομική ευθύνη, μόνο που ξέχασε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τι γίνεται με αυτούς που φταίνε? Εφόσον προτιμά κάποιος να φταίει, τι γίνεται με αυτούς που φταίνε και ειδικότερα με αυτούς που φταίνε συνέχεια? Ωραία τα παραδείγματα που έφερε με τους αρχαίους Έλληνες και με αυτούς που τους εξυμνούσαν και αυτούς που τους τιμωρούσαν. Σήμερα όμως που τα επιτεύγματα των Ελλήνων πολιτικών δεν είναι και τόσο μεγάλα, δεν βλέπουμε να τιμωρείται και κανένας. Τέλος πάντων, ρωτήσαμε όμως και τον Υπουργό Πολιτισμού για θέματα αρμοδιότητάς του, για θέματα του Υπουργείου του που έχουν σχέση με τη Στερεά Ελλάδα. Τον ρωτήσαμε για τα αναξιοποίητα μνημεία. Τον ρωτήσαμε για τους Δελφούς και τις Θερμοπύλες, αλλά και τις έρευνες για τα ανάκτορα του Αχιλλέα στην κοιλάδα του Σπερχίου. Ακούστε τι μας είπε. Τα αναξιοποίητα αρχαιολογικά μνημεία με τη σειρά τους θα αξιοποιηθούν. Έχετε πολλά αρχαιολογικά μνημεία και έμαθα με χαρά σήμερα ότι το μουσείο το οποίο υπάρχει στις Θερμοπύλες και το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα μουσεία, γιατί εμπλέκει μέσα και την τεχνολογία με έντονο βαθμό, δέχεται πάρα πολλές επισκέψεις. Η Φθιώτιδα θα είναι μία από τις προτεραιότητές μας και σύντομα θα έχουμε και ανακοινώσεις για τον ομό Φθιώτιδος. Εν αναμονή λοιπόν των καλών ειδήσεων που περιμένουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη Φθιώτιδα, ρωτήσαμε όμως τον κύριο Τασούλα και για τις ανασκαφές στην αρχαία Αμφίπολη, εκεί που πραγματικά περιμένουμε καλές ειδήσεις. Το θέμα της Αμφίπολης το παρακολουθεί με δίψα και μεγάλο ενδιαφέρον ο ελληνικός λαός. Πρόκειται για ένα σημαντικό μνημείο πρωτοφανούς, ανεπανάληπτης καλλιτεχνικής επιμέλειας και ανεπανάληπτων διαστάσεων. Η αρχαιολογική υπηρεσία, η ΚΑΠΑΙΤΑ, εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, που επιμελείται την ανασκαφή, προχωρεί με βάση την επιστημονική διοντολογία. Σιγά σιγά βγαίνει στο φως ένα αριστούργημα τέχνης και όταν σύντομα θα μπουν και στο μνημείο, θα ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα και ο ελληνικός λαός θα γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες. Σήμερα η αρχαιολογία διασχίζει τις χιλιετίες προς τα πίσω, συναντά την τέχνη, το μεγαλείο της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μιας μεγάλης εποχής για την Ελλάδα, και όλα αυτά σήμερα, σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα, δίνουν χαρά και υπερηφάνεια στον ελληνικό λαό και δικαίως. Αφήνουμε τον Υπουργό Πολιτισμού και επιστρέφουμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, που χθες μας παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη για όλα αυτά τα οποία σχεδιάζει να κάνει το Υπουργείο του στο κατάστημα κράτησης Δομοκού, που πλέον με υπογραφή του κυρίου Αθανασίου είναι κατάστημα κράτησης τύπου Γ, δηλαδή φυλακή υψής της ασφαλείας. Ας το αφήσουμε όμως αυτό, θα δούμε στη συνέχεια του Δελτίου ξανά αυτή την συνέντευξη, τη διαφωτιστική συνέντευξη για τις φυλακές. Πάμε τώρα στις μεταρρυθμίσεις και να ακούσουμε τις τέσσερις βασικές μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Η πρώτη μπορεί να σας σοκάρει λίγο. Είπε ότι καλή πρόταση είναι να εκλέγεται ο πρόεδρος της δημοκρατίας από το λαό. Ακούστε τον.
Στις αναπτυγμένες δημοκρατίες, τον κύριο ρόλο παίζουν οι πολιτικές, όχι οι πολιτικοί σωτήρες και οι πολιτικές φατρίες που διονύζονται. Στο πλαίσιο αυτό φρονώ ότι ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εξής τέσσερις μεταρρυθμίσεις. Πρώτη μεταρρύθμιση αφορά την εκλογή και ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα πρέπει να γίνει λιγότερο πρωθυπουργοκεντρικό. Συστήματα όπου υπάρχει ισχυρός θεσμικός πόλος, ικανός να ελέγξει την εκλεγμένη κυβέρνηση, λειτουργούν καλύτερα. Αυτός ο πολιτικός πόλος πρέπει να είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να έχει πραγματικές αρμοδιότητες και οφείλει να έχει ισχυρότερη πολιτική νομιμοποίηση, η οποία θα προέρχεται από την εκλογή του από το λόγο. Κάποιοι θεωρούν ότι με τις προτάσεις αυτές, τις οποίες ανέπτυξε και ο Πρωθυπουργός, ότι μετατρέπεται η προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία σε προεδρική. Αυτό είναι λάθος. Καταρχάς, με το Σύνταγμα είναι μη αναθεωρητέα η διάταξη για τη μορφή του πολιτεύματός μας. Δεν μπορεί να αναθεωρηθεί. Πρέπει να γίνει μόνο με επανάσταση θα αναθεωρηθεί. Δεν μπορούμε να πάμε σε αμιγώς προεδρική δημοκρατία. Είναι προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία το πολίτευμά μας. Και αυτό δεν μπορεί να αναθεωρηθεί και να μετατραπεί σε προεδρική δημοκρατία. Συνεπώς μιλάμε μόνο για ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου. Αυτά υποστήριξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν αυτή η πρόταση προκύπτει και από τον κίνδυνο που διατρέχει η κυβέρνηση στην στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας σε λίγους μήνες και τον κίνδυνο να πάμε σε εκλογές. Πάντως, το timing είναι λίγο ύποπτο. Η επόμενη πρόταση όμως με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Και είναι μια πρόταση που μάλλον αντλήθηκε από το τι ισχύει στο αμερικανικό σύστημα, στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, να μειωθεί η θητεία των πολιτικών προσώπων. Να μην μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι 15-20 χρόνια δήμαρχος, περιφερειάρχης ή ακόμα και εκλεγμένος βουλευτής. Για να δούμε την πρόταση του κυρίου Αθανασίου. Υπάρχει σοφία σε πολιτικά συστήματα, όπως το αμερικανικό, που επιτρέπουν συγκεκριμένο αριθμό θητειών στους ανώτατους άρχοντες, πρωθυπουργούς, δημάρχους, περιφερειάρχες και άλλους. Η χώρα μας δεν πρέπει να μένει εξαρτημένη από πολιτικούς που διαθέτουν το μαγικό ραβδάκι και βασισμένοι στη δημοφιλία τους καταλαμβάνουν αιωνίως τις ίδιες θέσεις. Αντιθέτως, πρέπει να ενθαρρύνονται νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες να δοκιμάζουν. Τα χρονικά όρια στις θητείες των πολιτικών προσώπων μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για την ανανέωση του πολιτικού συστήματος και κίνητρο για συμμετοχή ανθρώπων με όρεξη για προσφορά, που το μέτρο των θελοδεξιών τους και τη δυνατότητά τους να τις κυνηγήσουν θα το ορίζουν οι ικανότητές τους και όχι κατεστημένες καταστάσεις και πρόσωπα. Στο βαθμό που μπορεί να έχει σημασία για σας, συγγνώμη μου, συμφωνώ απολύτως σε όλα με την πρόταση που μόλις ακούσατε. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες που υπάρχουν ενστάσεις. Για να ακούσουμε την επόμενη περί ασυμβίβαστου και περί επιλογής προσώπων για συγκεκριμένες υπουργικές θέσεις. Συνεφές με όλα τα παραπάνω είναι και ένα ακόμα ριζοσπαστικό μέτρο το οποίο και προσωπικά υιοθετώ. Οι υπουργοί, και αν όχι όλοι, τουλάχιστον κάποιοι που καταλαμβάνουν κρίσιμες θέσεις σε μια κυβέρνηση, όπως ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Άμυνας και ενδεχομένως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα πρέπει να μην είναι βουλευτές. Και αν ακόμα είναι βουλευτές, πριν την τοποθέτησή τους σε υπουργικό θόκο, θα πρέπει να παραιτούνται τις βουλευτικές τους ιδιότητες. Η εκλογή στην τιμητική θέση του βουλευτή, που σκοπό έχει να ελέγξει την εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση, δεν θα πρέπει να θεωρείται η απαραίτητη προϋπόθεση και απλά ένα σκαλοπάτι πριν την ανέλυξη του πολιτικού σε υπουργό. Με τον τρόπο αυτό, και οι υπουργούς εξασφαλίζουμε που θα έχουν τις λιγότερες δυνατές εξαρτήσεις, αλλά και συνειδητοποιημένους βουλευτές που από την αρχή θα γνωρίζουν για ποιο λόγο εκλέγονται, ποιος είναι ο ρόλος τους και θα δίνουν όλες τις δυνάμεις τους για να ανταποκριθούν σε αυτούς. Επιπλέον και για κάποιες θέσεις υφυπουργών που είναι αμιγώς τεχνοκρατικές, όπως ο υφυπουργός οικονομικών του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, παραδείγματι, θα έπρεπε να αναζητήσουμε μεθόδους τοποθέτησης άξιων τεχνοκρατών που θα έχουν τη μέγιστη δυνατή πολιτική και κοινωνική συνένεση. Πάμε τώρα και στην τελευταία από τις τέσσερις προτάσεις του κυρίου Αθανασίου που έχει σχέση με την εξάντληση της θητείας της κυβέρνησης. Και αυτή η πρόταση, οφείλω να ομολογήσω, έχει λίγο περίεργο timing. Όταν αυτή την περίοδο, ενώ όλοι μιλούν για εκλογές, να προτείνεις εξάντληση της τετραετίας της κυβέρνησης.
Τέλος, η εξάντληση της θητείας της κυβέρνησης. Είναι ένα τεράστιο θέμα που βέβαια είναι πολύ δύσκολο με την αρχή της δεδηλωμένης. Τώρα δεν έχω χρόνο να το αναπτύξω αυτό περισσότερο, πώς λειτουργεί η αρχή της δεδηλωμένης στη χώρα μας. Αν ίσως με τις ερωτήσεις να μας δοθεί η ευκαιρία να το πούμε. Είναι λοιπόν σαφές ότι στη χώρα μας έχει γίνει η κατάχρηση του θεσμού των προώρων εκλογών. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Όπως πρέπει να μην αναπαράγεται και η καραμέλα της έλλειψης πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να κυβερνούν 4 χρόνια. Νομιμοποιούνται πλήρως για το χρονικό διάστημα αυτό και υποχρεούνται να εξαντλήσουν τις θητείες τους και κρίνονται για το έργο τους τότε. Μόνο πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να στοιχειοθετήσουν εξαίρεση στον κανόνα αυτών και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί συνταγματικά, αλλά το κυριότερο να γίνει συνείδηση όλων. Ας δούμε τώρα ξανά την αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για το κατάστημα κράτησης τύπου Γ στο Δομοκό. Τι υπογραφές έχει βάλει ο ίδιος, τι έχει ζητήσει να ισχύσει άμεσα, πώς θα γίνουν οι μεταφορές των κρατουμένων, πόσοι κρατούμενοι υψηλής επικινδυνότητας θα φτάσουν εκεί. Όλες τις λεπτομέρειες για να ξέρουμε εδώ στην περιοχή τι θα ισχύσει σε αυτό το εντός εισαγωγικών επικίνδυνο κατάστημα κράτησης. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν έχει μια φυλακή υψίστης ασφαλείας. Έπρεπε συνεπώς να δημιουργηθεί μια φυλακή υψίστης ασφαλείας και όταν λέω υψίστης ασφαλείας δεν εννοώ μόνο την επικινδυνότητα που έχει σχέση με εξωτερικές επιθέσεις για να απελευθερωθούν κρατούμενοι, αλλά και βεβαίως και για τη διαβίωση των ίδιων των κρατουμένων μέσα στη φυλακή. Είδατε τι έγινε με την περίπτωση του Μαλανδρίνου, που σφαγιάστηκε ένας φορός και στη συνέχεια δολοφονήθηκε ένας κρατούμενος. Ο κρατούμενος που είχε σκοτώσει τον Αλβανό. Αυτά πρέπει σε ένα ευνομούμενο κράτος να τα αποτρέψουμε και τα δημιουργούν επικίνδυνοι εγκληματίες. Χρειάζεται λοιπόν μια φυλακή που να φυλάσσονται αυτοί οι επικίνδυνοι κρατούμενοι, ούτως ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και εξωτερικών υποθέσεων, όπως είναι στα Τρίκαλα, όπως θυμόσαστε, με την απόδραση, αλλά και βεβαίως η ασφάλεια των ίδιων των κρατουμένων. Ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου δεν νοείται να μην έχει μια φυλακή υψηλής ασφαλείας για τους λόγους που σας ανέφερα. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της σύντρευσης, ναι, είναι ένα υπαρκτό ζήτημα για τη φυλακή. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά νομίζω θα περιοριστεί το πρόβλημα αυτό του νερού, αφού η φυλακή αυτή τη στιγμή φιλοξενεί πάνω από 600 κρατούμενους, οι οποίοι θα μεταφερθούν σε άλλες φυλακές για να περιοριστούμε το πολύ σε 200-220 κρατούμενους, οι οποίοι θα είναι οι λεγόμενοι επικίνδυνοι κρατούμενοι και συνεπώς θα εξοικονομηθεί νερό και από αυτή την άποψη. Όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες και ο Γενικός Γραμματέας Εγκληματικής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Δήμο για να βρεθεί μια λύση. Όσον αφορά τώρα την αστυνομική δύναμη, θα ενισχυθεί σαφώς και προβλέπεται ότι θα υπάρχει ίδιο αστυνομικό τμήμα που θα λειτουργεί έξω από τη φυλακή. Η ενίσχυση δεν θα γίνει σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων της περιοχής, αλλά θα ενισχυθούν από το Υπουργείο, από την κεντρική διοίκηση. Η περίθαλψη πώς θα γίνεται, υπάρχει σχεδιασμός? Φυσικά υπάρχει, θα ενισχυθεί, ήδη υπάρχει περίθαλψη, αλλά ειδικά για όλες τις φυλακές προσπαθούμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας να ενισχύσουμε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ακόμα περισσότερο. Μάλιστα δε, η πρόταση δική μου είναι να εκδοθεί επιτέλους αυτό το προεδρικό διάταγμα που όλα τα νοσοκομεία κρατουμένων να υπαχθούν στο ΕΣΥ. Είναι ένα σχέδιο το οποίο με απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε καταρτήσει ένα προεδρικό διάταγμα που θα προβλέπει την ένταξη όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων των φυλακών στο ΕΣΥ και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα περιοριστούν τα προβλήματα που έχουν σχέση με την υγεία των κρατουμένων. Και τις υποχρεώσεις των επικίνδυνων κρατουμένων. Να σας πω, εννοείται τις μεταγωγές τους. Θα λαμβάνονται μέτρα για την μεταφορά τους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο και τώρα υπάρχει. Πάντοτε σε όλες τις φυλακές της Ελλάδος είναι διάσπαρτοι επικίνδυνοι εγκληματίες. Όταν αυτοί πρέπει να δικαστούν από δικαστήρια τα οποία ενδεχομένως να εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, γίνεται μεταγωγή. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται και η μεταγωγή τώρα. Πάντοτε παίρνονται μέτρα ασφαλείας για την μεταγωγή τους. Δεν αλλάζει τίποτα στο σύστημα αυτό. Οι διαμαρτυρίες σοκρονιστικών υπαλλήλων εξωτερικών φρουρών, ναι, σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Οι σοκρονιστικοί υπάλληλοι,
μάλλον την εξωτερική φρουρά, όχι η σοφρονιστική, είναι η πάλι η εξωτερική φρουρά, ήθελε να έχει την ασφάλεια όπως τώρα και στις άλλες φυλακές και για τη φυλακή ψήσης ασφαλείας. Ο τρόπος φύλαξης των φυλακών από τους εξωτερικούς φρουρούς σε όλες τις φυλακές δεν αλλάζει και δεν πρόκειται να αλλάξει άλλη φυλακή. Επειδή όμως αυτή η φυλακή είναι υψίστης ασφαλείας για τους λόγους που προανέφερα, δίδονται αρμοδιότητες για την εξωτερική φύλαξη στην αστυνομία, ούτως ώστε να έχουμε μία περαιτέρω ασφάλεια ότι δεν θα γίνονται αποδράσεις και ότι δεν θα γίνονται εξωτερικές επιθέσεις προς τη φυλακή. Αυτός είναι ο λόγος και αφορά μόνο τη φυλακή Δομοκού. Οι πληροφορίες σας θέλουν να κάνετε εγκόγνητο επισκέψεις στο Δομοκό, δεν ξέρω αν πήγατε μία ή δύο φορές, και να μην μένετε απόλυτα ικανοποιημένος από αυτά τα οποία είδατε. Αληθεύει αυτό? Έκανα μια επίσκεψη ευνηδιαστική πράγματι για να δω πώς πάνε τα μέτρα ασφαλείας, διότι μια φυλακή υψίστης ασφαλείας θέλει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ναι, μπορώ να πω ότι δεν έμεινα ευχαριστημένος, διότι δεν είχαν προχωρήσει με τους ρυθμούς τους οποίους επιθυμούσα. Υπάρχουν μέτρα, έχουν ληφθεί μέτρα, όπως είναι τα σέρματοπλέγματα και οι ακίδες που έχουν μπει για να αποτρέπεται οποιαδήποτε πρόσβαση με ελικόπτερο, αλλά δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την εξωτερική φρούρηση, δηλαδή τα εξωτερικά μέτρα όπως οι πυλώνες ασφαλείας κλπ. Αυτό βέβαια δεν φταίνε τόσο πολύ ούτε η διοίκηση των φυλακών προφανώς, ούτε και η Θέμης κατασκευαστική, η οποία έχει αναλάβει την μέρημνα για τα έργα αυτά, διότι ξέρετε είναι διαγωνισμοί, οι διαδικασίες είχαν καθυστερήσει, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να αρχίσουμε να τη λειτουργούμε, με την ίδρυση βέβαια του αστυνομικού τμήματος που θα γίνει απ' έξω, που δεν χρειάζεται, δεν έχουμε χρονοβόρες διαδικασίες, και παράλληλα να γίνουν και οι λεγόμενοι πυλώνες ασφαλείας, οι οποίοι θα γίνεται η φύλαξη, η επιτήρηση της φυλακής από μακριά. Έχετε χρονοδιάγραμμα άμεσο, πότε μπαίνει μπροστά αυτό το σχέδιο? Ήδη προχθές υπέγραψα την απόφαση της μεταφοράς κρατουμένων από τη φυλακή Δομοκού σε άλλες φυλακές, ώστε να εξοικονομηθεί ο χρόνος και σιγά σιγά να αρχίσουν να μεταφέρονται οι κρατούμενοι, οι επικίνδυνοι κρατούμενοι στη φυλακή Δομοκού. Πιστεύω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, θα έχει αρχίσει να λειτουργεί, αλλά σας είπα ότι η υπεραίωση των έργων ίσως καθυστερήσει λίγο ακόμα, αλλά όμως η φυλακή θα λειτουργήσει. Χώρος υπάρχει για τους κρατούμενους στους υπόλοιπους? Πού θα πάνε οι υπόλοιποι? Αυτό ρωτάει και ο κόσμος. Ναι, με τα μέτρα που πήραμε για την αποσυμφόρηση των φυλακών, με το τελευταίο νομοθέτημα που αποσυμφορούμε τις φυλακές κάνοντας ευνοϊκές ρυθμίσεις, έχουμε εξοικονομήσει πολύ περισσότερες θέσεις από αυτές που θα χρειαστούν για να μεταφερθούν οι φυλακές στους Δομοκούς. Συνεπώς, δεν θα έχουμε στόχο. Η φυλακή πρόβλημα. Είναι ανάπτυξη? Ακούστε, υπάρχουν και κάτοικοι που διαμαρτύρονται. Ανάπτυξη δεν είναι, αλλά είναι μια αναγκαιότητα. Όσον αφορά όμως την οικονομία ενός τόπου, μια φυλακή φυσικά και τη βοηθάει. Γιατί υπάρχουν οι συναλλαγές, αναπτύσσεται, οι έμποροι δίνουν τα προϊόντα τους κλπ. Τώρα βέβαια υπάρχουν και οι κοινωνίες που δεν αποδέχονται, φοβούμενοι ενδεχομένως από δράσεις, από επικίνδυνους κακοποιούς κλπ. Αλλά θέλω να διαβεβαιώσω ότι τα μέτρα θα είναι τέτοια που δεν θα υπάρξει καμιά ανησυχία. Εξάλλου, επικίνδυνοι κρατούμενοι είναι διάσπαρτοι σε όλες τις φυλακές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν, μία φυλακή που θα τους έχει συγκεντρωμένους όλους με μεγαλύτερα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα είναι πιο αυξημένα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος. Όλες αυτές οι δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών που παρακολουθούμε τόση ώρα στο δελτίο μας γίνονται στην Εθνική Συνδιάσκεψη της ΟΝΕΔ στα Καμένα Βούρλα, που ξεκίνησε την Πέμπτη το απόγευμα, συνεχίστηκε χθες σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν ακριβώς για αυτό το θέμα, για την Εθνική Συνδιάσκεψη της ΟΝΕΔ, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς και όλα τα υπόλοιπα στελέχη, μεταξύ αυτών και βουλευτές, που συμμετείχαν στην Εθνική Συνδιάσκεψη. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό συνέδριο της ΟΝΕΔ, διότι θα ασχοληθεί με ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία αλλά και την πολιτική ζωή του τόπου.
θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία των θεσμών, με τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως θα ασχοληθούμε και με την επικείμενη αναθεώρηση του συντάγματος. Ζητήματα τα οποία πιστεύω απασχολούν τον ελληνικό λαό και την κοινωνία γενικότερα και πρέπει να τα προσεγγίσουμε με μεγάλη προσοχή για να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ώστε ειδικά όταν αρχίσει η αναθεώρηση του συντάγματος να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Περνάνε τα μηνύματα από κάτω προς τα πάνω μέσω της νεολαίας? Πιστεύω πως ναι. Και η ΟΝΕΔ έχει δείξει ότι δεν καταγράφει μόνο τα προβλήματα, αλλά έχει την αγωνία να βρίσκει λύσεις, να αναζητά λύσεις και να προτείνει λύσεις. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ΟΝΕΔ, που πήρε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία να ανοίξει μία ατζέντα με τόσο κρίσιμα και σημαντικά ζητήματα αυτή την περίοδο, μία περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται σε μία δημοσιονομική στενότητα, και να ανοίξει ένα διάλογο με την κοινωνία, με τους φορείς που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις για όλα αυτά τα μείζωνα ζητήματα. Ειδικά στα ζητήματα της ενεργείας, της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης και του κοινωνικού κράτους, υπήρξε ένας εκτενής διάλογος, ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες και στοχευμένες εισηγήσεις από τα μέλη της ΟΝΕΔ, κάτι το οποίο με κάνει να φεύγω πιο πλούσιος σε ιδέες και σε απόψεις και σε προτάσεις, και είναι σίγουρο ότι πολλά από αυτά θα αξιοποιηθούν εν αυτό το χρόνο. Πάντα μεγάλη χαρά να συμμετέχω σε συναντήσεις με την νεολαία του κόμματος. Οι σημερινοί νέοι έχουν δύο ιδιαιτερότητες. Είναι η πιο καλά καταρτισμένη γενιά που γνώρισε ποτέ αυτός ο τόπος, αλλά και η γενιά που αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη δυσκολία απορρόφησης στην αγορά εργασίας. Δέχτηκα πολλές ερωτήσεις για τα ζητήματα που αφορούν στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, στον ρόλο των θεσμών και στο πώς η πολιτική μπορεί να ξαναγίνει ελκυστική για τους νέους. Εξακολουθώ να έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτήν την γενιά, την πολιτικοποιημένη γενιά, διότι μόνο μέσα από την δικιά τους ενεργή συμμετοχή, μέσα από το δικό τους ενεργό ρόλο, μέσα από τις τολμηρές τους απόψεις, θα δοθούν και τα ερεθίσματα σε εμάς τους λιγότερο παλότερους να αλλάξουμε με την ταχύτητα με την οποία απαιτείται και την οποία απαιτούν σήμερα οι περιστάσεις. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα και πολύ μεγάλη ευκαιρία το γεγονός ότι βρέθηκα εδώ με νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική τον καιρό το δύσκολο, τον καιρό της κρίσης, που διατυπώνουν απόψεις, απόψεις δεξικέλευτες, απόψεις έξω από το πλαίσιο, και όλο αυτό πραγματικά ήταν ό,τι πιο ενδιαφέρον έχω συναντήσει ως τώρα σε μια διαδρομή που ήταν προεκλογική και πολύ σύντομα μετεκλογική στην εκλογή μου. Ελπίζω ότι η ΟΝΕΔ θα με προτιμάει και θα μπορούμε έτσι να συζητάμε κάθε χρόνο και σε κάθε ευκαιρία τα ζητήματα όχι μόνο της επικαιρότητας αλλά και τα θεσμικά που έθεσαν τα παιδιά και τα ζητήματα της οικονομίας που ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα. Ως παλιός ΟΝΕΔΙΤΗΣ, επειδή έχω την τιμή ενδοπαραταξιακά να είμαι από εκείνη την ομάδα που είχαμε φτιάξει τη νεολαία της παράταξης όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι για άλλη μια φορά η νεολαία, η ΟΝΕΔ, έρχεται και δίνει απαντήσεις σε κέρια ζητήματα, δηλαδή χαράσει πολιτική. Δεν είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι απλώς και μόνο ασχολούνται έτσι με περιορισμένα θέματα που αφορούν στις σπουδές τους, αλλά ενδιαφέρονται για το μέλλον το δικό τους, το μέλλον της πατρίδας μας. Αυτό είναι και το περιεχόμενο των θεματικών ενωτήτων στην σημερινή συνδιάσκεψη. Χαίρομαι λοιπόν που με το σύνθημα «Απαντάμε», οι νέοι της ΟΝΕΔ δίνουν απαντήσεις, προσπαθούν να προσδιορίσουν το στίγμα τους, να χαράξουν πολιτική. Η συνδιάσκεψη που κάνει η ΟΝΕΔ εδώ στη Φθιώτιδα, στα Καμένα Βούρλα, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί αγγίζει όλα τα σύγχρονα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Θέματα δημοκρατίας, θέματα πολιτισμού, θέματα οικονομίας, θέματα κοινωνίας, θέματα νεολαίας, τα οποία η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, οι φοιτητές, οι σπουδαστές, οι νέοι εργαζόμενοι τα αγγίζουν με έναν τρόπο πρωτότυπο, με έναν τρόπο γόνιμο και επικοδομητικό. Ήρθαμε να μιλήσουμε σήμερα εδώ, αλλά συγχρόνως ήρθαμε και για να ακούσουμε και να πάρουμε όφελος από αυτές τις ωραίες ιδέες και ωραίες προτάσεις της ΟΝΕΔ, οι οποίες είναι πρωτοποριακές. Η χώρα παλεύει να βγει από την κρίση της τελευταίας τετραετίας, ήδη βγαίνει
κάνει τα πρώτα βήματα εξόδου από την κρίση και είναι πολύ ενθαρρυντικό που η νεολαία μας, με πρωτοπόρο την ΟΝΕΔ, έχει απόψεις, προτάσεις, θέσεις για καλύτερο τρόπο εξόδου από την κρίση, γιατί αυτοί θα ωφεληθούν από αυτό. Έχω μείνει πραγματικά ικανοποιημένος και από το επίπεδο των συζητήσεων και από το επίπεδο των προβληματισμών, των ερωτημάτων που τίθενται, από την παρουσία των υπουργών, των κομματικών στελεχών και των επιστημόνων που πλαισιώνουν τις τράπεζες των συζητήσεων. Αξίζουν συγχαρητήρια και στην ΟΝΕΔ και στην ΟΝΕΔ Θεότιδας, στην νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, για το γεγονός ότι μία εποχή όπου βρισκόμαστε στα τέλη του καλοκαιριού, συνηθίζεται τον Αύγουστο να μην υπάρχουν πολλές πολιτικές ειδήσεις, να δείχνουν όμως οι νεολαίες των κομμάτων και ο νέος συγκεκριμένα, η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη δραστηριότητα, αυτή την δύναμη, αυτή την ενέργεια, να θέτουν ερωτήματα, να απαντάνε στα μείζωνα ζητήματα του καιρού μας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας. Μείνετε κοντά μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Από όλους όσοι εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ. Thank you.